βοήθηση προσαρμοσμένη στις αλλαγές του καιρού. Ακόμα και τα νερά της θάλασσας άλλαξαν χρώμα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών. Εικόνες από δορυφορό αποτυπώνουν πώς μέσα σε λίγες ώρες η επιφάνεια της θάλασσας πήρε το χρώμα των ορμητικών χυμάρων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα νερά των χυμάρων συνέβαλαν σε ένα μεγάλο βαθμό στην αλλαγή του χρώματος της θάλασσας σε πολλά σημεία παράκτιων περιοχών. Αλλά ακόμα και εκεί που δεν εκβάλλουν ποτάμια, όπως το Ελαφωνήσι και στον Πλακιά, όπου υπάρχει φυτοπλανκτόν, καταγράφεται ο τρόπος με τον οποίο τα καιρικά φαινόμενα επηρέασαν τη συνήθη εικόνα. Η αλλαγή είναι εμφανής σε όλα τα σημεία όπου εκβάλλουν ποτάμια, στο βόρειο άξονα των Χανίων, από τον Κλαδισσό μέχρι και τον Ταυρονίτη. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Μετεωρολογικού Κέντρου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το Δωρή Κολυδά, ο δορυφόρος Sentinel που βρέθηκε πάνω από την Κρήτη είναι ιδανικός για τη χαρτογράφηση της χρήσης γης και παράκτιων περιοχών και γενικότερα περιβαλλοντικών και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών μιας περιοχής. Ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για τα επόμενα χρόνια για την μελέτη, χαρτογράφηση και προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα του Sentinel-1 είναι ιδανικά στη χαρτογράφηση πλημμύρας, ιδιαίτερα σε συνθήκες νεφοκάλυψης, όπου τα οπτικά δεδομένα δεν μπορούν να παρέχουν ακριβή δεδομένα. Χάρη στις μεγάλες δυνατότητες των δορυφόρων, μπορεί να επιτευχθεί βελτίωση των γεωργικών καλλιεργειών και των αστικών χρήσεων γης, η επιτήρηση των δασών και της βιοποικιλότητας, η ανίχνευση της ρύπανσης στην ατμόσφαιρα, στις λίμνες και στις παράκτιες περιοχές, καθώς και η καταγραφή των φυσικών καταστροφών.